κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν ανέκαθεν η εσάρκωση της ελπίδας για μια καλύτερη κοινωνία, για μια ανώτερη, για τους πολίτες ποιοτικά ζωή. Εσείς όμως εισηγήσετε έναν προϋπολογισμό που παρά το ότι προβλέπει ανάπτυξη κατά το ανέφικτο 0,6% οδηγεί σε βαθιά ύφεση και κοινωνικό ολοκαύτωμα. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 5ο μνημονιακό έτος 2014 αποτελεί τη σκληρότερη εκδοχή προϋπολογισμού των μνημονιακών χρόνων. Και αφού διορθωθεί με ακόμη πιο άκαμπτες και παράλογες απαιτήσεις της τριαρχίας των δανειστών, θα αποτελέσει τον πολιορκητικό κρυό της ολοσχερούς κοινωνικής καταστροφής. Σας καταθέτω τους πίνακες από τις κοινωνιοκτόνες προβλέψεις του, καθώς και 14 συνολικά έγγραφα που θα επικαλεστώ στην ομιλία μου. Τα εξοντωτικά όρια δαπανών για τα 3 κοινωνικά υπουργεία, για το εργασίας μείον 1,2 δις, για το υγείας μείον 1 δις, για το παιδείας μείον 0,5 δις. Ο ενοποιημένος κοινωνικός προϋπολογισμός με πρώτο θύμα του ΣΟΤΑ, λείπει ο κύριος υφυπουργός που μίλησε προηγουμένως, μείον 5 δις περίπου από τον περσινό. Ειδικά ο πίνακας στη σελίδα 121 του σχεδίου προϋπολογισμού είναι αγγελτήριο θανάτου του περήφανου λαού μας. Η χρηματοδότηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μείον 2.300 εκατομμύρια περίπου και ο προϋπολογισμός των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μείον 4 περίπου δις. Αυτό προϊονίζεται τη μείωση των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, των εφάπαξ και άλλων επιδοματικών παροχών, ώστε να υπάρξει εξοικείωση με την ανώμαλη προσγείωση της βασικής σύνταξης για όλους των 360 ευρώ, σύμφωνα με το νόμο 3863 και τη σταδιακή κατάργηση επικουρικής σύνταξης για του εφάπαξ. Άλλωστε, προχθές, ο κύριος Υπουργός Εργασίας, στην ομιλία του στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, παραδέχτηκε, διαβάζω το εξής: η κρατική χρηματοδότηση για τις συντάξεις, λέει, από 12,6 δις ευρώ το 2013 θα μειωθεί το 2014 στα 10,5 δις ευρώ, μειωμένη κατά 2,1 δις ευρώ, ενώ για το 2015 και το 2016 θα πέσει στα 9 δις 700 εκατομμύρια. Είναι ακριβώς το ποσό που από 1η-1η-2015 αντιστοιχεί σε 360 ευρώ περίπου για καθέναν από τα 2.700.000 Έλληνες και Ελληνίδες συνταξιούχους. Ακόμα και από το ισχνό προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου αφαιρούνται 150 εκατομμύρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μείωση των δημοσίων δαπανών σε όλο το φάσμα της διοίκησης αποδομεί και τις τελευταίες αξιοπρεπείς πρόνοιες του κοινωνικού κράτους. Ενώ από την αρχή του μνημονίου μέχρι σήμερα οι μισθοδοτούμενοι του ελληνικού δημοσίου κάθε είδους και κλάδου μειώθηκαν, σύμφωνα με δικά σας σημερινά στοιχεία, κατά 400.000, δεχτήκατε ρύθμιση του δεύτερου μνημονίου να μειώσετε περαιτέρω τους υπαλλήλους κατά 150.000 μέχρι το 2015. Γεγονός που αποθράσινε προχθές τον εκ των προϊκανών Ματίας Μόρς να παραδεχτεί στη συνέντευξή του στη Real News, την οποία και έχω καταθέσει, να μειωθούν οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι κατά άλλες 200.000, διαβάστε το πρωτοσέλιδο προχθεσινής εφημερίδας. Το πολλαπλό οριζόντιο μέτρο της αυξανόμενης συμμετοχής, παρακαλώ και να διανεμηθούν, των ασφαλισμένων στις ιατρικές εξετάσεις, την νοσοκομιακή περίθαλψη και τα φάρμακα που υποβαθμίζονται ποιοτικά, απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η χώρα μας έχει αναλάβει τη δέσμευση από το δεύτερο μνημόνιο, νόμο 4046, να διαθέτει εφ' εξής τα μισά περίπου χρήματα για υγεία, περίθαλψη, φάρμακα του συνολικού πληθυσμού. Κατέθεσα τη σχετική ρύθμιση. Η κατάργηση συγχώνευση νοσοκομείων ή ενισχυμένων κέντρων υγείας απομακρυσμένων περιοχών αυξάνει τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των ασθενών και των σιδωνών συγγενών τους που τους περιθάλπτουν.
Η απουσία της Μέριμνας με την περικοπή απαραίτητων κονδυλίων για στέγαση και σύτηση απόρων φοιτητών διαβρώνει δωρεάν παιδείαν, κατέθεσα το έγγραφο. Η κατάργηση εκατοντάδων φορολογικών επαφών για τις ευπαθείς ομάδες βάζει σε περαιτέρω δοκιμασία ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Ακόμη, κύριοι συνάδελφοι, η ιδιωτικοποίηση των καψιμί των στρατοπέδων εκπαίδευσης, διαβάστε το σχετικό πίνακα, κυρίως των μαζικών που υποδέχονται τους νεοσυλλέκτους, σε συνδυασμό με την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση της τροφής, αλλά και τη φιδό στα απαραίτητα είδη ένδυσης και υπόδοσης, αθεμάσει περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των φαντάρων μας. Σε αυτά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να προσθεθούν οι μελετόμενοι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμπληρώνεται ένα εφιαλτικό τοπίο ραγδαίας οικονομικής συρρήκνωσης, διαρκούς εσωτερικής υποτίμησης και αφέμαξης κάθε στοιχείου που βρίσκεται επί του ελληνικού εδάφους. Και σε όλα αυτά προστίθεται η έμεση επιχορήγηση των δανειστών μας, κυρίως της άτεχτης Γερμανίας, μέσω της μεταμοντέρνας αφέμαρξης των ελληνικών εγκεφάλων, αφού σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς το ελληνικό κράτος δαπανά για την εκπαίδευση κάθε επιστήμονα από 45 έως 75.000 ευρώ ανάλογα με τη σχολή και τα χρόνια φοίτησης. Τα ποσά αυτά πολλαπλασιαζόμενα με τις χιλιάδες νέων που φεύγουν για να αιμοδοτούν το γυρασμένο ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγική διαδικασία της Γερμανίας και των άλλων χωρών. Εκμεταλλευόμενοι και την απροθυμία πολλές φορές και δικών μας συμπολιτών. Αποκαλύπτομαι και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι για την επίτευξη του πρωτογενούς πλονάσματος κατά 1,5 του ΑΕΠ κατέθεσα ήδη τον σχετικό πίνακα. Υπάρχει πρόβλεψη για να εξοικονομηθούν μέτρα ύψους 2 δις σε περικοπές μισθών, συντάξεις, περίθαλψη και κοινωνικών δαπανών σύμφωνα με τον νόμο 4093, τελειώνω. Επίσης, κατέθεσα πίνακα ότι υπάρχει υποχρέωση, τελειώνω, για πρόσθετη φορολόγηση κατά 2 δις. Τα οριζόντια αυτά μέτρα, σύμφωνα με το ΜΕΝΤΑΚ, αναλύονται ανά πηγή και ποσό. Και τελειώνω όντως, κύριε Πρόεδρε, είναι καιρός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να λάβει υπόσταση η εναλλακτική πατριωτική λύση. Σιγά, γιατί μου το κάνετε αυτό το πράγμα. Τελειώνω. Ναι, τελειώνετε, αλλά ο συνάδελφος περιμένει να μιλήσει. Τα επαπειλούμενα και ψηφιστέντα μέτρα είναι η ταφόπλακα μιας αδιέξοδης πολιτικής και ενός προγράμματος που προωθείται με όρους εξαθλίωσης του λαού, καταστροφής των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και παράδοσης της εθνικής μας κυριαρχίας. Η περαιτέρω ματέωση της δυνατότητας να ξεφύγουμε από τις προδιαγραφές μιας ετερόνομης, συμπληρωματικής και υποτελούς δευτερεύουσας οικονομίας και κοινωνίας είναι καθήκον όλων των πολιτών ανεξάρτητα προηγούμενης πολιτικής τοποθέτησης. Σύμφωνα με όσα εξέθεσα, βεβαίως καταψηφίζουμε τον κοινωνιοκτόνο προϋπολογισμό που εισηγήσετε. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητρόπουλε, κοιτάξτε απέναντι του χρονόμετρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ.